Μήνα πρόληψη του καρκίνου του μαστού είναι ο Οκτώβρη, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισα διοργανώνει μια σειρά από δράσει ευαισθητοποίηση του κοινού. Ω Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισα θα προχωρήσουμε σε διάφορε δράσει, καθώ ο Οκτώβριο είναι ο μήνα ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Το σημαντικό που έχουμε στα χέρια μα είναι η πρόληψη. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο, να, και οι γυναίκε, οι σύντροφοι, οι μητέρε. Όλες οι γυναίκες, οι άνεργες και οι εργαζόμενες, να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις τους για να προλάβουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τον καρκίνο του μαστού. Θα προχωρήσουμε σε φωταγωγήσεις των δημοσίων κτηρίων της πόλης μας. Σας καλούμε όλους να είστε εκεί μαζί μας. Οι γυναίκες είναι περισσότερο, θα έλεγε κανείς, ευαισθητοποιημένες από το θέμα. Δηλαδή, βλέπουμε περισσότερες γυναίκες όσο περνά ο καιρός να κάνουν έτσι τους ελέγχους, απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους. Να πούμε ότι ναι, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Ωστόσο, είμαστε πολύ πιο χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να επισημαίνουμε και πάλι αυτό. Η πρόληψη είναι το μόνο που έχουμε στα χέρια μας, το κυριότερο μάλλον που έχουμε στα χέρια μας για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπος καρκίνου στις γυναίκες. Περίπου 1 σε 9 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερες από 250.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου του μαστού γίνονται κάθε χρόνο και 90.000 γυναίκες πεθαίνουν από την νόσο.